τι νόημα έχει να συζητάμε για επίταξη? Αυτό καταλήγει να είναι ένα είδος αιμονής. Τη στιγμή που υπάρχει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τη στιγμή που έχουν συμπράξει ιδιωτικές κλινικές, τη στιγμή που οι ιδιωτικές κλινικές έρχονται και στηρίζουν το έργο του ΕΣΥ στα πλαίσια ενός κεντρικού συντονισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Άρα λοιπόν αυτή η αιμονή με την επίταξη, μόνο περίεργα ιδεολογικό, πολιτικά κίνητρα μπορεί να έχει, αλλιώς δεν έχει χαρακτήρα λειτουργικό. Όταν παραδείγματος χάρη συγκεκριμένες κλινικές, δεν θέλω να αναφερθώ, αλλά τις ξέρουμε λίγο πολύ και όλοι. Το Dynan δεν έχει μπει μέσα ουσιαστικά στην συμπληρωματική λειτουργία του συστήματος υγείας. Όσες κλινικές χρειάστηκαν. Έχει μπει το τελευταίο δεκαήμερο. Η κριτική έχει να κάνει με το αν αυτό έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Αυτό είναι το σημείο. Γιατί αυτή. Σωστά, επιτρέψτε μου. Το να μπει νωρίτερα ή αργότερα έχει να κάνει ουσιαστικά με τον αριθμό των νοσηλευμένων, με τα περιστατικά νοσηλείας. Αυτό είναι εκείνο το οποίο μας καθοδηγεί στο ποιος μπαίνει κάθε φορά και σε ποια φάση. Άρα λοιπόν, εδώ το ερώτημα είναι, υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν έχει δεχθεί την προσήκουσα νοσηλεία επειδή υπήρξε κάποιο είδους καθυστέρηση? Και η απάντηση σε αυτό είναι αρνητική. Εκτός και αν κάποιος εννοεί ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η αυτοπόη συνεργασία, η οποία παρεμπιπτόντως δεν είναι χωρίς κόστος, και την στιγμή που δεν έχει υπάρξει αυτή η ένταση, ας το πω. Τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο γίνεται, το οποίο το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές? Καθημερινά παρακολουθείται η εξέλιξη πανδημίας. Και ακριβώς επειδή παρακολουθείται καθημερινά και ακριβώς επειδή υπάρχει ήδη ένα σχέδιο, ενεργοποιούνται διάφορες φάσεις του σχεδίου αυτού ανάλογα με την πορεία της πανδημίας, ανάλογα με τον αριθμό των κρουσμάτων και τον αριθμό των νοσηλείων. Αυτό είναι το οποίο καθοδηγεί κάθε φορά τα μέτρα και τα ενεργοποιεί με έναν τρόπο ο οποίος και δεν αφήνει κανένα χωρίς την προσηκούση νοσηλεία, αλλά και δεν παράγει ένα αχρίαστο κόστος.